Τι έρχεται τις επόμενες ώρες, Γιάννη? Τις επόμενες ώρες, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στα δυτικότερα τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, σε περιοχές της Πέλλας, Πειραιάς και Μαθίας, πάλι στη Χαλκιδική ενδεχομένως, στο Ιόνιο, αλλά και σε περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες αρκετά ισχυρές. Ήδη έχουμε σε εξέλιξη στο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, αυτά για τις επόμενες ώρες. Επίσης, για τις επόμενες ώρες πρέπει να πω ότι από τα μεσάνυχτα σήμερα και στη συνέχεια θα ξεκινήσει να βρέχει πάλι στην Αττική. Τώρα επικρατεί μια ησυχία, είναι η ησυχία πριν τις καταιγίδες. Δηλαδή θα είναι έντονο σαν χθες το βράδυ σας, σήμερα το πρωί. Εκτιμώ ότι θα είναι περίπου με την ίδια δυναμική θα έρθει πάλι. Χθες το βράδυ, ειδικά σε περιοχές στη γραμμή από το Περιστέρι μέχρι και τα Βόρεια, είχε πολύ νερό. Επίσης, προφανώς. Επίσης, εκτιμώ ότι το συγκεκριμένο χαμηλό, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη πορεία τις προηγούμενες ημέρες, ελαφρώς έρχεται λίγο πιο αργά, θα πάρει μια διαφορετική πορεία, θα περάσει νοτίως της Πελοποννήσου. Αυτό σημαίνει ότι. Βαριά κουβέντα τώρα αυτή θα πω, αλλά ενδεχομένως να κάνει πολλούς από τους μετεωρολόγους να σκίσουν τα πτυχία τους. Δηλαδή, ίσως έχουμε και απρόβλεπτες προγνωστικές καταστάσεις, οι οποίες κανείς δεν μπορεί αυτό τώρα, να το πει. Γιατί είναι από προχθές που το έλεγες και εσύ και το λέγατε όλοι, ότι κάπου εδώ, δηλαδή ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, θα έσκαγε το Σάββατο με αυτούς τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Παρασκευή το περίμεναμε. Δηλαδή, από σήμερα, αυτή την ώρα, περιμέναμε. Εγώ θα προχωρήσω λίγο να δείξω στους τηλεθεατές μας. Στις περιοχές εδώ του Ιωνίου να βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Τώρα βρίσκεται λίγο πιο ανοιχτά, έρχεται πιο αργά και θα πάρει, αντί να πάρει την πορεία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες ακριβώς σε μια νοητή ευθεία προς την Ικαρία και τη Σάμο, τώρα θα ακολουθήσει μια πορεία νοτίως, θα περάσει νότια της Πελοποννήσου και θα φύγει με βορειοανατολική πορεία προς την περιοχή στο νησιό του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό σημαίνει τώρα, καθώς θα περάσει από τα νοτιότερα τμήματα, αυτός είναι ο χάρτης για την αυριανή ημέρα, όπου γενικά θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας για άλλη μια μέρα. Καθώς όμως θα περνάει, αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης, νότια της Πελοποννήσου, το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό, εφοδιασμένο με τεράστια ποσά υγρασίας και με πολύ ισχυρούς ανέμους, εκτιμώ ότι θα είναι δύσκολη κατάσταση, εδώ θα το δούμε πάλι, εκτιμώ ότι θα είναι δύσκολη κατάσταση σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου αύριο το βράδυ αργά προς τα μεσάνυχτα. Είναι αυτό που λέγαμε για τη μία μοίρα. Πώς πολλές φορές λίγο να γυρίσει. Λοιπόν, αντί λοιπόν να περάσει πάνω από Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, το φέρνει λίγο πιο νότια και θα πάρει Πελοπόννησο. Περνάει ποια πάνω... είναι η επικίνδυνη χρονική περίοδος για... Η επικίνδυνη χρονική περίοδος για αυτές τις περιοχές είναι από αύριο τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια. Και μιλάω για τα τμήματα της Μεσσηνίας στα νοτιότερα τμήματα και της Λακωνίας στα νοτιότερα τμήματα. Και όσο πιο νότια προς τις περιοχές που βλέπουμε, τις παράκτιες περιοχές, τόσο πιο έντονα φαίνεται να είναι τα φαινόμενα αύριο το βράδυ αργά σε αυτές τις περιοχές, συνοδεία ισχυρών ρηπαίων ανέμων που θα φτάνουν τα 9 με 10, 8 με 9 και πρόσχερα 10 από φόρ. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να το πάει λίγο πιο νότια ή μία μοίρα είναι πάλι ενδεχομένως... να το σκάσει στη θάλασσα, έστω το πιο δυνατό του, να γλιτώσει τουλάχιστον το, αυτό το νότιο κομμάτι της Πελοποννήσου από αυτή την ιστορία. Πάντως αύριο αυτός είναι ο χάρτης με τα πιο δύσκολα, τις πιο ισχυρές βροχοπτώσεις. Βεβαίως και είναι σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας που συνορεύουν με την Κεντρική Μακεδονία, από την Καβάλα και Θάσο και δυτικότερα μέχρι και περιοχές της οριακά της Χαλκιδικής. Εκεί τις παράκτιες περιοχές θα πέσει πολύ νερό σε αυτά τα τμήματα, όπως και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου. Καθώς κινείται το βαρομετρικό χαμηλό και έρχεται, θα επηρεάζονται τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Φαίνεται πάντως και Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη καθαρή για αύριο. Ναι, ναι, ναι. Και η Αττική να την παίρνει λίγο, αλλά στην άκρη. Οριακά, οριακά το... την Αττική, γιατί θα έχουμε, είπαμε, μετά τα μεσάνυχτα σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής. Φαίνεται όμως ότι το πιο πολύ νερό θα πέσει από το ύψος του κέντρου της πόλης και νοτιότερα. Όχι ότι δεν θα εκδηλωθούν καταιγίδες και στην Μάνδρα αύριο. Πάμε στον επόμενο μας χάρτη να δούμε Κυριακή πώς φεύγει το σύστημα και τι ακριβώς θα γίνει. Καθώς ταξιδεύει λοιπόν το βαρομετρικό χαμηλό και φεύγει προς τις περιοχές του Αιγαίου για να κινηθεί ανατολικότερα, θα είναι δύσκολη κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Εκεί θα έχουμε τις πιο ισχυρές μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ναι, μεν κάποιες τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται, πολύ εξασθενημένες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στους 15 στα βόρεια, στους 18 με 19 στις υπόλοιπες περιοχές. Και τώρα από Δευτέρα έρχεται ο Βοριάς. Από Δευτέρα έρχεται, πάλι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξέλιξη του καιρού, διότι από Δευτέρα, όπως θα δούμε στους χάρτες μας, έχουμε ψυχρές άριες μάζες από την περιοχή των Βαλκανίων, οι οποίες θα έρθουν στον ελλαδικό χώρο. Και περίπου από τις περιοχές της κεντρικής Θερεάς και βορειότερα, από τη Δευτέρα το μεσημέρι και στη συνέχεια και Τρίτη, θα πέσει η θερμοκρασία σε αυτά τα τμήματα κατά 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις σημερινές θερμοκρασίες. Βεβαίως θα εκδηλωθούν και κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από τα 900 μέτρα. Στη Δυτική Μακεδονία πάνω από τα 600 μέτρα πρόσχερα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τοπικού χαρακτήρα όμως. Άρα λοιπόν αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν περίπου τη χώρα από την κεντρική Στερεά και βορειότερα και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις νοτιότερες περιοχές θα είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Για να το πούμε απλά, μπαίνει κρύο από Δευτέρα. Μπαίνει κρύο από Δευτέρα. Δευτέρα και Τρίτη. Πολλά. Υπάρχει πολύ εδώ τώρα μία διχογνωμία στα μοντέλα. Τα μισά μοντέλα επιμένουν ότι θα συνεχιστεί το κρύο όλη την εβδομάδα. Τη Δευτέρα. Τα υπόλοιπα ότι. Να κρατήσουμε πάντως αυτό, ότι τη Δευτέρα θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Γκαλιάνο.